Με τη δυνατότητα που έχουμε, γιατί είναι χαρά και τιμή μας να φιλοξενούμε στην παρέα μας και το θέλαν και οι πολλοί τηλεθέατες, ακριβώς τα μηνύματά τους και τα ερωτήματά τους, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Καλή σας μέρα, Υπουργέ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνετε ότι η πρώτη ερώτηση για έναν άνθρωπο που ήταν στον κορμό του ΠΑΣΟΚ, αφοσιωθήκατε, προσφέρατε μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή γίνονται εκλογές στην Ελλάδα ξενέως νέου αρχηγού, νέου προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Έχετε τη δική σας προσωπική ιστορία μέσα από τις γραμμές, μέσα από την προσωπική σας διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ. Ποιες σκέψεις αυτή τη στιγμή εκφράζουν τον πολιτικό λόγο ή αν θέλετε και τις εμπειρίες του Γιώργου Φλωρίδη μπροστά από την κάλπη που οι άλλοι θα πάνε τώρα να ψηφίσουν για νέο πρόεδρο και αρχηγό? Χαμογελάτε, Υπουργέ. Ναι, γιατί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ θα τον εκλέξουν σήμερα αποκλειστικά και μόνο οι άνθρωποι που θα πάνε να ψηφίσουν. Κατά συνέπεια, σε όλους εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Και εγώ επιμένω σε αυτό. Θα γίνει η εκλογική διαδικασία, θα εκλεγεί ο πρόεδρος και από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ θα κριθεί στο πεδίο της πολιτικής. Όλους εμάς, εμένα δηλαδή και κυρίως εμένα, δεν μου πέφτει κανένας απολύτως λόγος για όλο αυτό το οποίο εξελίσθηκε. Δεν είναι σωστό, δεν επιτρέπεται να κάνω ούτε καν μια έμεση. Υπουργέ, εκλογές έχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ όμως, αλλά έχουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα εκεί. Δείτε λίγο. Είμαστε κάποιοι οι οποίοι αντιπαρατηθήκαμε με το ΣΥΡΙΖΑ σκληρά. Πολύ σκληρά, ναι, σκληρά, πολύ σκληρά, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ισχυρός. Τώρα σε αυτή την λαροτραγωδία δεν έχει νόημα να ασχολούμαστε. Είναι η φυσιολογική κατάληξη ενός κόμματος το οποίο καβάλισε ένα κύμα μέσα από μια χρεοκοπία της χώρας, είπε πάρα πολλά ψέματα και ήρθε η ώρα πια να διαλυθεί στα εξών συνέδεια. Αυτό συμβαίνει τώρα. Θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πια έχει λήξει, έχει διαλυθεί? Ναι, θεωρώ πως ναι. Δεν μπορεί πια να παίξει κανένα ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Και αν με ρωτάτε, ευτυχώς. Γιατί η Ελλάδα πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά αυτό το μόρφωμα. Το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά. Εντάξει, αν το θέλετε να το κάνω σε χρήματα, το περίφημο τρίτο μνημόνιο που υπέγραψαν ήταν, μας κόστησε 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, δεν έχει νόημα, τουλάχιστον τώρα, να συζητάμε. Πάντως, Υπουργέ, επιτρέψτε μου έτσι, το σχόλιο χωρίς ερώτημα. Επειδή έχουμε ξανασυναντηθεί την εποχή που στην αυστηρή, όπως μπορεί να περιγραφεί, κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, δύσκολα γλιτώνε κανείς. Και εσείς ήσασταν και αρθεκτικός και ουσιαστικός και απαντούσατε και αντέξατε και τις επιθέσεις και τη σκληρή κριτική. Γι' αυτό οφείλαμε να σας ρωτήσουμε και για το ΠΑΣΟΚ και για το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο τρόπος που απαντήσατε, που ήταν δριός πασιούσης, πας ανοίξει, λέβετε, δεν το θέλω αυτό, δεν λειτουργώ έτσι με αυτό το σκεπτικό, δείχνει ενδεχομένως πολλά πράγματα για τους φίλους τηλεθεατές. Όφειλα να το πω. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Απλώς να θυμηθούμε ότι εγώ τότε δεν μετήχα στην κεντρική πολιτική. Είχα ήδη παραιτηθεί, είχα παραδώσει την έδρα μου στο ΠΑΣΟΚ από το 2011, διότι στο ΠΑΣΟΚ ανήκει η δική μου έδρα. Ως ένας πολίτης, μαζί με πάρα πολλούς ακόμα, ας πούμε, συμμετείχαμε σε αυτό που λέγαμε αντισύριζα μέτωπο, το οποίο δεν ήταν ένα αντιμέτωπο σκέτο. Ήταν μια προσπάθεια να κατανοηθεί ότι εδώ έχουμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο για την Ελλάδα. Και στο παρατρίχα γλιτώσαμε. Η χώρα γλίτωσε στο παρατρίχα, δηλαδή, πριν κυλήσει το γκρεμό. Ήταν τότε με εκείνο το δημοψήφισμα, το οποίο τελευταία στιγμή φρόντισαν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι κυρίως να πούν στο Τσίπρα ότι θα καταστρέψει την Ελλάδα, αν τελικά επιμείνει σε αυτό. Κύριε Φλωρίδη, τώρα να περάσουμε λίγο στα δικά μας και σε ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα που το ζείτε, το βιώνετε κι εσείς, είστε γονιός. Η παιδική παραβατικότητα και οι ποινές. Μέχρι τώρα η βία ενηλίκων και οι ποινές γονιών, ξέραμε ότι οι ποινές ήταν μέχρι ένα έτος. Δηλαδή αυτόματα, αν δεν κάνω λάθος και Σπύρο, αναστολή. Αυτό δεν σημαίνει. Ναι, και δύο, είτε σε περίπτωση που είναι άμεση φροντίδα, δηλαδή γονέας δηλαδή, και αυτοί που έχουν τη φροντίδα του ενηλίκου. Ναι, ακριβώς πώς το λέτε. Τώρα, αυτά τα στοιχεία που βλέπουμε και διαβάζουμε και σε όλα τα πρωτοσέλιδα, βλέπετε και τα περιστατικά καθημερινά και εσείς, όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε για τη βία των ανηλίκων σοκάρουν. Τι μπορεί να αλλάξει από εδώ και πέρα και αν αυτές οι ποινές που έρχονται θα φρενάρουν όλο αυτό το κύμα που βλέπουμε το προηγούμενο διάστημα? Είναι μια πολύπλευρη προσπάθεια αυτή που πρέπει να γίνει για τα παιδιά.
δεν είναι μόνο το ποινικό μας σύστημα ή οι ικανότητες της αστυνομίας, οι επιχειρησιακές, οι οποίες έχουν ανέβει σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι μια προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε παντού, από το σχολείο ξεκινώντας κυρίως, από τις οικογένειες, με την εμπλοκή της αυτοδιοίκησης, με την εμπλοκή των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και βεβαίως με ένα νομοθετικό πλαίσιο αυστηρό για τους γονείς που παραμελούν να ασκήσουν σωστά τα καθήκοντά τους και τον πλήρη αφοπλισμό των πάντων από οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε κάποιον άλλο. Άρα εγώ θεωρώ, ας πούμε, πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας, ο κύριος Πυρακάκης, πήρε από φέτος κάποια σημαντικά μέτρα για να μπορέσει το σχολείο να ανακτήσει την κανονική του λειτουργία, δηλαδή το προορισμό του να μάθουν τα παιδιά γράμματα εκεί. Το κινητό στη τσάντα δεν είναι μία τεχνική πράξη. Το κινητό στη τσάντα σημαίνει ότι το παιδί που πάει στο σχολείο να μάθει γράμματα θα είναι αφοσιωμένο σε αυτά που λέει ο δάσκαλος και στην συζήτηση που γίνεται μέσα στην τάξη. Το κινητό στη τσάντα σημαίνει ότι το παιδί στο διάλειμμα δεν θα είναι με το κινητό του, αλλά θα είναι με τους άλλους συμμαθητές για να μπορέσει να κοινωνικοποιηθεί, να ζήσει, να δει τους ανθρώπους με τους οποίους θα ζήσει μετά στην κοινωνία. Πώς θα αλλάξει αυτό, μαζί. Υπουργέ, ξαφνικά? Το ξέρετε ότι εδώ δεν μπορούμε καλά-καλά εμείς να αφήσουμε το κινητό για 5 λεπτά από τα χέρια μας. Πώς θα πούμε σε ένα παιδί 16, 15, 16 ετών ότι άσε το κινητό τώρα, γιατί πρέπει να διαβάσει, πρέπει να κάνει παρέες. Και όμως φαίνεται ότι το μέτρο αποδίδει. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι έχουμε 1.300.000 μαθητές και δόθηκαν μόνο 800 αποβολές. Σημαίνει ότι το μέτρο αποδίδει σε ένα ποσοστό πάνω από 99,9%. Που σημαίνει ότι όλοι το αποδέχονται. Αυτό έχει ως στόχο κυρίως να πάρει ξανά ο δάσκαλος τον έλεγχο της τάξης. Όταν ο δάσκαλος δεν έχει τον έλεγχο της τάξης, τα παιδιά δεν μαθαίνουν γράμματα. Άρα εκεί, κύριε Υπουργέ, πρέπει να θωρακίσετε και εσείς από τη δική σας ευθύνη. Μιλήσαμε και τον κύριο Πικερακάκη να ενθαρρύνει τους καθηγητές, τους λειτουργούς της παιδείας. Εσείς πρέπει να βοηθήσετε να θωρακιστούν οι λειτουργοί της παιδείας. Ναι. Ώστε να μην αντέχουν στις πιέσεις και στις ενδεχομένως άγριες συμπεριφορές συνήθως των γονέων ή κάποιων γονέων, για να μην το γενικεύσουμε, κάποιων γονέων που δεν έχουν φραγμούς και ηθικά εμπόδια. Να σας πω γι' αυτό. Ναι. Με το νέο ποινικό κώδικα που ισχύει από το Μάιο, θεσπίσαμε ένα ειδικό αδίκημα. Υπάρχει πια ειδικό αδίκημα αν κάποιος πάει και διαταράσει τη λειτουργία του σχολείου και βιοπραγεί έστω και ακόμα και με λόγια εναντίον δασκάλων, καθηγητών, μαθητών κτλ. Είναι ειδικό αδίκημα και όποιος το κάνει αυτό και κινδυνεύει να πάει φυλακή πια. Ας το ακούσουν αυτό οι πολίτες και οι φιλόδοξοι. Δηλαδή, ο Νταΐς πατέρας γονείας ή εν πάση περιπτώσει που θέλει να κάνει τον Νταΐ και μπροστά στα μάτια του παιδιού του που έχει τελέσει μια παράνομη πράξη και είναι μπροστά στο διευθυντή του σχολείου και στους άλλους γονείς και δεν θέλει να βάλει το εγώ του κάτω. Θέλει να το εξυψώσει το εγώ του και μπροστά στο παιδί του που το έχει προσφέρει τοξική συμπεριφορά και λογική, του λέτε stop, κύριε μου. Τώρα είσαι απέναντι στον νόμο. Και επειδή το κάνεις στο σχολείο, το κάνεις για τους μπροστά στους καθηγητές, θα είσαι και ειδική περίπτωση. Έτσι. Έχει γίνει ειδικό αδίκημα αυτό πια. Όπως κάναμε και ειδικό αδίκημα για να προστατέψουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Και αποδίδει. Ναι, και αποδίδει. Όλα αυτά αποδίδουν. Κοιτάξτε, θέλω να πω τώρα το εξής. Ας πούμε, έχουμε χιλιάδες περιπτώσεις, 3.500 περίπου την τελευταία χρονιά, προσαγωγών ανηλίκων που έχει κάνει η ελληνική αστυνομία. Πρέπει κανένας να δει τι θα κάνουμε με αυτά τα παιδιά. Τώρα, το ακραίο μέτρο είναι όταν έχει κάνει ένα βαρύ έγκλημα το δικαστήριο να το επιβάλλει να πάει σε φυλακή ανηλίκων ή να το επιβάλλει αναμορφωτικά μέτρα με το πιο σκληρό που είναι το αναμορφωτήριο. Έχουμε ψηφίσει και ήδη οργανώνουμε με τον κώδικα που ισχύει από το Μάιο 3 καινούργια αναμορφωτικά μέτρα, τα οποία είναι ίσως πρωτοποριακά και στην Ευρώπη. Να σας πω. Το πρώτο είναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουν δείξει ενδιαφέρον και μεγάλες ομάδες γι' αυτό, να μπορούν τα παιδιά με απόφαση του δικαστή να συμμετέχουν σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες. Έχουν εκφράσει ενδιαφέρον οι ομοσπονδίες, έγινε μια σύσκεψη στην Αττική που ήρθαν και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, οι ΑΕΚ, ο Πανιώνιος, ήρθαν όλοι αυτοί. Και οι ομοσπονδίες οι σημαντικές. Ετοιμάζουμε το πρόγραμμα για να μπορέσει αυτό να υλοποιηθεί με έναν σοβαρό τρόπο, έτσι ώστε μια, ας πούμε, κακή ενέργεια που έχει ένα παιδί να μπορεί να τη μετασχηματίσει σε μια αθλητική ενέργεια, σε μια ωραία ενέργεια και η οποία μπορεί να βγάλει και πρωταθλητές από εκεί. Το δεύτερο μέτρο είναι, ετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα με το Υπουργείο Πολιτισμού να συμμετέχουν σε ομαδικές πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως είναι η συμμετοχή στο θέατρο, ας πούμε,
Ή για φανταστείτε, όπως εισηγήθηκε η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου μας, ένα παιδί το οποίο πάει με και μουτζουρώνει έργα τέχνης, θα πάει να τα καταστρέψει. Αυτό το παιδί να το βάλει σε ένα ειδικό πρόγραμμα συντήρησης έργων τέχνης. Να πάει να δουλέψει με τους συντήρητες. Δεν πρέπει κάποιος να το υποπτεύει αυτό, συγγνώμη. Δηλαδή, να το πούμε, να το κάνουμε, αλλά να συμβαίνει κιόλας. Θα έχει ισχυρή υποπτή αυτό το μέτρο ότι όντως υλοποιείται και εφαρμόζεται. Ακριβώς. Όλα αυτά θα έχουν πάρα πολύ ισχυρή υποπτία. Έτσι ώστε να βλέπουμε ότι γίνεται. Και το τρίτο είναι που νομοθετήσαμε είναι η παροχή κοινοφελούς εργασίας. Ναι, δηλαδή, κύριε Θεωρίδη, όμως τώρα τα ανακαλύψαμε αυτά. Συγγνώμη κιόλας, διότι τα προηγούμενα χρόνια δεν τα βλέπαμε ότι έρχονται όλα αυτά. Δεν είστε κυβέρνηση ένα χρόνο, είστε κυβέρνηση 6 χρόνια και θα μείνετε, αν τέλος πάντων με την παρούσα κατάσταση, θα μείνετε κι άλλο. Δηλαδή, κύριε Φλωρίδη, δεν βλέπουμε ότι αυτά τα παιδιά έχουν κάποιες παραβατικές συμπεριφορές, κάποιες τέλος πάντων ανάρμοστες συμπεριφορές και να πούμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Εγώ θεωρώ, κατά τη δική μου γνώμη, ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και εσείς είστε ο τελευταίος κρίκος αυτή την αλυσίδα. Ξεκινάει πρώτα από το σπίτι, συνεχίζει με το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Αθλητισμού, για να συμμετέχει και αυτό σε όλα αυτά που λέτε, και μετά καταλήγουμε στις ποινές και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Κοιτάξτε, δεν λειτουργούμε εν κενό. Υπήρχαν νομοθετημένα εδώ και καιρό κάποια μέτρα. Αυτό που κάνουμε φέτος και στο επίπεδο της παιδείας και στο επίπεδο της δικαιοσύνης και της αστυνομίας και των Δήμων είναι αυτά τα μέτρα να τα εξορθολογήσουμε και κυρίως να τα ενισχύσουμε και να τα εξυγχρονίσουμε, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή να γίνουν πιο αποδοτικά. Ποτέ δεν είναι αργά, δείτε λίγο. Ίσως πολλές φορές δεν συλλαμβάνουν και οι πολιτικοί στον χρόνο που πρέπει τα προβλήματα. Ίσως μας παίρνει λίγο καιρός, ίσως υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, αλλά αυτή τη στιγμή... Αυτό τι σημαίνει, κύριε Φλωρίδη, τώρα, ότι καθυστερούμε να αντιληφθούμε κάτι τέτοιο ό,τι αφορά τα παιδιά μας, τους νέους που αργότερα θα βγουν στην κοινωνία. Το φαινόμενα αυτά, όπως παρακολουθούμε όλοι, αρχίζουν και αποκτούν διαστάσεις έτσι ανησυχητικές πολύ πρόσφατα. Δεν είχαμε τόσο εκτεταμένα φαινόμενα τέτοιου τύπου. Είναι και διάφορες πλατφόρμες οι οποίες τέλος πάντων διευκολύνουν να αναπαράγονται αυτές τις συμπεριφορές. Υπάρχουν ψυχολόγοι που λένε ότι τα παιδιά τα κάνουν πολλές φορές αυτά για να μπορέσουν να ανεβάσουν ένα βίντεο στο διαδίκτυο εκεί και να αισθανθούν ότι κάτι κατάφεραν, ενώ αυτό είναι κάτι πάρα πολύ κακό. Λοιπόν, δεν ζητώ τώρα, δείτε, δεν επιδιώκω καμιά δικαιολογία για τους πολιτικούς. Απλώς λέω ότι προσπαθούμε να δούμε τα γεγονότα όπως αυτά εξελίσσονται και να κάνουμε εκείνες τις ενέργειες για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Πάντως 35.559 υποθέσεις οι οποίες έχουν κατηγορηθεί ανήλικοι για εμπλοκή σε ποινικά δικήματα. Διαβάζω τώρα εδώ στο πρωτοσέλιδο από τον τύπο της Θεσσαλονίκης, που είναι στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί επίσημα στη Βουλή. Τα δικά μου είναι αυτά. Τα δικά μου στοιχεία είναι. Υπογραφή μου λέει και η εφημερίδα. Από τις εξαρτήσεις της εισαγγελίας. Άρα, κύριε Φλωρίδη, καταλαβαίνουμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει άμεσα. Ασφαλώς. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτά που σας περιγράφω είναι ήδη ψηφισμένα από το Μάιο. Δηλαδή, μάλλον ισχύουν από το Μάιο, τα ψηφίσαμε το Φεβρουάριο και δώσαμε ένα περιθώριο. Με επιτρέψτε κάτι να σας θέσω, επειδή δεν είναι άγνωστη, δεν την κρύβω τη δικηγορική μου ιδιότητα. Και πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός, γιατί είναι σαν να παραβιάζω θύρες, να εκμεταλλεύομαι περιπτώσεις. Δεν θα μπω στα αιτήματα των δικηγόρων, δεν θα μπω στα πολλά του νέου δικαστικού χάρτη. Θέλω όμως να σημειώσω για πράγματα τα οποία τα βιώνω και εγώ, όπως και πάρα πολλοί συνάδελφοι, γυναίκες και άνδρες, και νομίζω είναι αφορούν και την κοινωνία. Ένα αφορά τους διοικητικούς υπαλλήλους, που με το νέο δικαστικό χάρτη χρειάζεται να κάνουν καθημερινά δεκάδες χιλιόμετρα απόσταση για να πάνε να υπηρετήσουν το ιερό τους καθήκον. Θα μου τα απαντήσετε. Τι θα κάνουμε με αυτούς? Και είναι ιερό το έργο τους. Είναι και αυτή υπό μία έννοια. Υπό μία έννοια συλλειτουργεί τη δικαιοσύνη, υπό μία έννοια, αν θέλετε, τη δική μου κρίση. Και ένα βασικό. Κάντε κάτι να αποσυφορήσετε τις εισαγγελίες και τους εισαγγελείς ανηλίκων. Δεν μπορεί να πηγαίνει φάκελος για κατάχρηση σε ασέλγια ή για ομαδικό βιασμό παιδιού και να είναι στον εισαγγελέα γνωμοδότησης 6 και 7 και 8 μήνες. Δεν μπορεί να κάνουμε αίτημα να ζητάμε από εισαγγελέα ανηλίκων να μπορέσει να μην πηγαίνει ο κακοποιητής πατέρας. Να χτυπάει το παιδί, να χτυπάει τον καθηγητή στο σχολείο και τα παιδιά να μην θέλουν να τον δούνε και να πρέπει η εισαγγελέα να μας απαντήσει σε 15 με 20 μέρες όταν αυτό συμβαίνει κάθε μέρα. Σας μιλάω με την πραγματικότητα. Δεν λέω ότι εσείς δεν κάνετε κάτι. Είναι τεράστιος ο φόρτος εργασίας των λειτουργών της δικαιοσύνης, όπως είναι οι εισαγγελείς και οι δικαστές. Αλλά οι εισαγγελείς ανηλίκων έχουν, αν θέλετε, για εμάς την κοινωνία ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο έργο. Και εκεί πρέπει κάπως να βοηθήσετε. Δεν ξέρω πώς. Αλλά το ζούμε κάθε μέρα στα πρωτοδικεία και στις εισαγγελείς ανηλίκων. Να. Να σας πω, καταρχάς πρόσφατα αυξήσαμε
κατά 45 θέσεις των εισαγγελέων. Και η κατανομή των θέσεων θα γίνει, δηλαδή γίνεται τώρα. Που σημαίνει δηλαδή ότι του εισαγγελείς των ανηλίκων προφανώς θα τους ενισχύσουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη το έχουμε κάνει και θα τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι είναι στα όρια των βιολογικών αντοχών τους οι εισαγγελείς ανηλίκων. Γιατί έχουν αναψυχθεί τα περιστατικά ή έχουν ενθαρρυνθεί τα περιστατικά, άρα περισσότεροι ζητούν τη δικαιοσύνη σε ό,τι εφιαλτικό ζουν, είτε είναι μητέρες, πατεράδες, είτε παιδιά που έχουν πρόβλημα σε ένα αλληλεγγυμένο οικογενειακό περιβάλλον. Το αντιλαμβάνεστε, Υπουργέ. Πρέπει κάναμε όμως κάτι πρακτικό που θα έχει αποτελέσματα άμεσα, γιατί σας είπα, αυξήσαμε πάρα πολύ τις θέσεις των εισαγγελέων. Τώρα, αυτό τίθεται σε ίσχυ. Τώρα, αυτό που είπατε για τους δικαστικούς γραμματείς, κάποιοι που μετακινούνται. Θέλω να πω το εξής. Εμείς καταργήσαμε περίπου 110 ειρηνοδικεία. Ναι. Άρα αυτά ενσωματώθηκαν στα πρωτοδικεία. Θέλω να πω ότι από αυτά τα 110 τα 63 είναι στις πόλεις που είναι τα πρωτοδικεία. Άρα από εκεί δεν έχουμε καμία μετακίνηση. Αλλά κάποιοι πρέπει να πάνε από νησί σε νησί για να πάνε στο πόστο τους. Ναι, εκεί όπου έχουμε τέτοια ζητήματα, τώρα πια τα αντιμετωπίζουμε. Αυτή είναι ελάχιστη. Αλλά τα αντιμετωπίζουμε πολύ πιο πρακτικά, γιατί οι άνθρωποι αυτοί περίμεναν να πληρωθούν τα έξοδα τους αρκετό καιρό μετά. Τώρα τα δίνουμε προκαταβολή. Τα δίνουμε προκαταβολικά. Θέλω να πω ότι είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις στους 6.000 περίπου δικαστικούς γραμματείς, ελάχιστες ελαχιστότητες όπου χρειάζεται μια ειδική φροντίδα και αυτή τη δίνουμε. Επομένως, θέλω επίσης να θυμίσω, να πω ότι σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε για τους ανηλίκους φέτος, το Υπουργείο Παιδείας διπλασίασε σε μια χρονιά μέσα, έτσι, τους ψυχολόγους που υπηρετούν στα σχολεία. Άρα εκεί δηλαδή ενισχύουμε την ανάγκη να έχουν ψυχολογική υποστήριξη τα παιδιά. Και μέσα από εκεί αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει και με τις οικογένειες για να έχουν ψυχολογική υποστήριξη και αυτές που χρειάζονται. Δεν είναι μόνο κατασταλτικό το μέτρο. Απλώς τώρα με τα καινούργια μέτρα τα ποινικά, ας πούμε ο γονιός ο οποίος δεν δείχνει την επιμέλεια που πρέπει, θα κινδυνεύει πραγματικά όταν είναι γονιός επικίνδυνος για τα παιδιά του, έτσι. Λοιπόν, άρα αυτό είναι ένα πλέγμα διατάξεων, μάλλον ένα πλέγμα μέτρων που παίρνουμε για τους ανηλίκους για να μπορέσουμε αυτό το πολύ δύσκολο φαινόμενο, το οποίο πρέπει να σας πω εντείνεται και στην Ευρώπη και στις ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και πιο ισχυρές και με καλύτερες δομές από εμάς χώρες αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Πάντως με τόσους πιτσιρικάδες με μαχαίρια στα χέρια ή χμηρά εργαλεία και σιδηρογροθιές, μάλλον δεν λέω ότι δεν κάνουν καλή δουλειά οι ψυχολόγοι ή δεν επαρκούν, κάτι πρέπει να κάνουμε και εκεί που τα παιδιά φεύγοντας από τους ψυχολόγους του σχολείου πάνε στο αψυχολόγητο του οικογενειακού ελληματικού περιβάλλοντος. Που εκεί, μάλλον, ναι, ό,τι και να κάνουν οι σεβαστοί ψυχολόγοι, καταλύεται μέσα στη βίαιη σκέψη, στη τοξικότητα του οικείου περιβάλλοντος. Το λέω με αυτό. Αλλά ένα σχόλιο, εκεί, Υπουργέ. Ναι, παρακαλώ. Και εκεί, όπως θα έχετε διαπιστώσει το προηγούμενο διάστημα, οργανώσαμε ένα πλέγμα διατάξεων για την ενδοοικογενειακή βία, το οποίο και αυτό παράγει αποτελέσματα. Γιατί είναι πλέγμα διατάξεων πολύ σκληρό για όσους βιοπραγούν, αλλά ταυτόχρονα έχουμε δημιουργήσει και δομές στήριξης των οικογενειών που χρειάζονται υποστήριξη. Δηλαδή, κάποιοι γονείς. Υπουργέ, σας παρακαλώ. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, θέλουμε ένα σχόλιο για τα Τέμπη. Δεν ξέρουμε αν είδατε πριν από λίγο που φιλοξενούσαμε. Το συζητάγαμε πριν και με την Χρύσα. Και επειδή τώρα, αν δεν σας ρωτήσουμε, κάποιοι φίλοι θα νομίζουν ότι αποφεύγουμε. Και νομίζω ότι και εσείς θα θέλατε να απαντήσετε. Ναι. Είδαμε ένα 30χρονο παιδί το οποίο σώθηκε από το βαγόνι, βγήκε από το παράθυρο, περιέγραψε εδώ με τη μητέρα του τις συγκλονιστικές στιγμές για ακόμα μία φορά εκείνης της νύχτας. Ωστόσο, του χορηγήθηκε σύνταξη, αλλά τελικά δεν την πήρε ποτέ. Και του λένε ότι σε 3 χρόνια πρέπει να περάσει για επανεξέταση. Ναι, με συγχωρείτε, αλλά αυτό το περιστατικό δεν το γνωρίζω. Είναι έξω από τα αντικείμενά μου και δυστυχώς δεν το γνωρίζω να δώσω κάποια απάντηση. Πάμε στην εικόνα του Ντεμπόρ σήμερα. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί ακόμα δεν έχει μπει σε αίθουσα να ξεκινήσει ακροατική διαδικασία. Έχετε πει πολλές φορές ότι εκπληρώνονται οι εύλογες επιθυμίες των γονέων και των δικηγόρων τους, που ζητούν διαρκώς να γίνονται κάποιες ενέργειες δικονομικού ή άλλου νομικού χαρακτήρα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί και να μην μπλοκαριστούν αργότερα κάποιες διεκδικήσεις που πιθανόν έχουν. Άρα, είναι σαν να λέμε δύο παράλληλες ενέργειες που δεν μπορούν εύκολα να συναντηθούν. Είναι κάπως έτσι, Υπουργέ? Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Η ανάκριση εκεί διεξάγεται και όλοι το συνομολογούν. Αυτό με υποδειγματικό τρόπο. Η εισαγγελέα του Άριου Πάγου είχε πει ως έχουσα την ευθύνη και την εποπτεία σοβαρών ανακρίσεων στην Ελλάδα ότι δεν πρέπει να υπάρχει αίτημα από οποιαδήποτε πλευρά στην υπόθεση αυτού του φοβερού δυστυχήματος που ανακριτής
δεν θα τη διερευνήσει. Επομένως, όποιο αίτημα τίθεται, ο ανακριτής το διερευνά, έτσι ώστε η ανάκριση, όταν ολοκληρωθεί, να είναι πλήρης και όταν η υπόθεση οδηγηθεί στο δικαστήριο, το δικαστήριο να μην έχει κενά. Αυτός είναι ο λόγος, λοιπόν, όπου ο φάκελος, η ανάκριση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση έκανε τρία πράγματα για να βοηθήσει τη δικαιοσύνη στο έργο της. Το πρώτο που κάναμε ήταν να δώσουμε την ευχέρεια με ειδική διάταξη στον ανακριτή που μας το ζήτησε για να μπορέσει να ακούσει τις συνομιλίες εκτός από τις επιχειρησιακές, γιατί δεν υπήρχε διάταξη να το επιτρέπει αυτό. Το κάναμε μέσα στο καλοκαίρι πέρσι. Το δεύτερο είναι ότι αφαιρέσαμε την ανάγκη να εκδοθεί βούλευμα όταν ολοκληρωθεί η ανάκριση για να μπορέσει η υπόθεση να οδηγεί γρήγορα στο ακροατήριο. Και το τρίτο είναι ότι επειδή στη Λάρισα δεν υπάρχει χώρος, δεν υπήρχε χώρος να γίνει μια τέτοια δίκη, εξ υπαρχής συνεργασία με την περιφέρεια και τις δικαστικές αρχές δημιουργήσαμε το χώρο. Πρέπει δε να σας πω ότι ενώ πλησιάζαμε στο τέλος να ολοκληρωθεί αυτή η εγκατάσταση, πληροφορηθήκαμε ότι αντί για 120 δικηγόρους που υπολογίζαμε, οι δικηγόροι είναι 250. Και έπρεπε να φτιάξουμε, να διαμορφώσουμε μια αίθουσα η οποία να χωράει 250 δικηγόρους, 50 κατηγορουμένους κτλ. Αυτά τα φτιάξαμε. Τα φτιάξαμε και η αίθουσα, δηλαδή ο χώρος που θα διεξαχθεί η δίκη, θα είναι έτοιμος οπωσδήποτε αρκετά πριν η δίκη γίνει. Είναι σχεδόν έτοιμος τώρα που μιλάμε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εμείς κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η κυβέρνηση, να μπορέσει η δικαιοσύνη να διευκολυνθεί. Τώρα ξέρετε τι με απασχολεί και ας πω αυτή τη φράση. Υπάρχουν διάφορες μετρήσεις, οποίες βλέπω κατά καιρούς και στεναχωριέμαι. Όταν ρωτάτε ο κόσμος αν έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών. Και εκεί εμφανίζονται αρνητικές γνώμες σημαντικές. Και λέω τώρα εγώ. Στην υπόθεση αυτή υπάρχουν 250 δικηγόροι. Και δεν έχει υπάρξει ούτε μία από κανέναν, από καμία πλευρά αμφισβήτηση του τρόπου με τον οποίο η δικαιοσύνη εκεί, δηλαδή ο ανακριτής και ο βοηθός και οι εισαγγελείς, εξετάζουν την υπόθεση αυτή. Δηλαδή ετοιμάζουν την υπόθεση να την οδηγήσουν στο δικαστήριο. Και παρόλα αυτά, παρόλα ότι καμία πλευρά, κανένας δικηγόρος από 250 δεν έχει πει κάτι μεμπτό για την ανακριτική διαδικασία, παρόλα αυτά εμφανίζεται μία αρνητική γνώμη για το πώς η δικαιοσύνη ερευνά την υπόθεση εκεί. Δεν ταιριάζει αυτό. Δηλαδή έχουμε στο 100% τη σύμφωνη γνώμη όλων των παραγόντων ότι η ανάκριση διεξάγεται με έναν τρόπο υποδειγματικό και ταυτόχρονα μία διαμόρφωση της κοινής γνώμης από διάφορους έτσι, ας πούμε, κυρίως από τους πολιτικούς γίνεται αυτό, που να λέει ότι κάτι περίεργο γίνεται εκεί. Δεν ταιριάζει αυτό. Η δικαιοσύνη Μάλιστα. στην υπόθεση αυτή θεωρώ ότι κάνει με άψογο τρόπο τη δουλειά. Υπουργέ, όταν θα είστε στην Αθήνα, θα θέλουμε να είστε εδώ στο στούντιο και να κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα. Θα έχουμε αυτή την ευκαιρία, ελπίζω σύντομα. Θα θέλουμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο για εσάς. Έχετε και τις υποχρεώσεις σας. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να είστε εδώ και να μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη ενότητα με πολλά θέματα. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη χαρά. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.